Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Alter Ego Academy που μόλις ξεκίνησε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα υγρά Odin της Baker White. Τα υπέρ υψηλής ποιότητας υγρά Odin. Η Baker White για άλλη μια φορά κάνει το θαύμα της. Τα Odin έχουν εξαιρετικές πωλήσεις, δεν είναι τυχαίο. Όντιν, θεός της νορβηγικής μυθολογίας. Ο θεός του πολέμου, της αγάπης, της ποίησης, των πάντων. Πάρα πολύ μεγάλη προσωπικότητα, εξέχουσα. Αξίζουν το όνομά του. Τα υγρά αυτά είναι υγρά διπλής απόσταξης που αλλάζει εντελώς την εμπειρία ατμίσματος high VG υγρών. Είναι πάρα πολύ υψηλών προδιαγραφών, φτιαγμένα σε εργαστήρια πιστοποιημένα με ISO 6. Μπορείτε να δείτε όλα τα πιστοποιητικά και όλα τα έγγραφα πιστοποίησης κάθε υγρού ξεχωριστά αλλά και των εργαστηρίων μέσα στο site της Baker White. Δεν είναι τυχαία λοιπόν. 101, 104, 105, 107 και 113 πήραν τις ονομασίες τους από τις δοκιμές και τις απόπειρες που χρειάστηκε να γίνουν για να καταλήξουμε σε αυτές τις υπέροχες μοναδικές γεύσεις που έχουμε. Ποια είναι η τεράστια πρωτοτυπία τους, πριν ανοίξουμε τα μπουκαλάκια. Τα υγρά αυτά μεταβάλλονται. Ξέρω, πείτε ότι αυτό είναι ένα τρίκ μαρκετινιστικό, αλλά δεν είναι καθόλου. Αναλόγως στα πόσα βατ ατμίζω, έχω εντελώς διαφορετική γεύση. Και άλλες γεύσεις αναδεικνύονται. Τα υγρά είναι πάρα πολύ πλούσια σε γεύσεις. Εννοείται η παραγωγή μου, εννοείται όλα αυτά, αλλά οι γεύσεις τους είναι εξαιρετικές. Πάμε λοιπόν να δούμε. 0 νικοτίνη, 3 νικοτίνη, 6 νικοτίνη. Μόνο το 101, τώρα και με 12 νικοτίνη. Μόλις ήρθε, φρέσκο. Τρέξτε να προλάβετε. Ωραιότατο μεταλλικό κουτί. Το design εννοείται είναι πάρα πολύ προσεγμένο και πάρα πολύ υψηλής ποιότητας. Ιδιαίτερος look στη συσκευασία. Ανοίγει από πάνω. Και έχω ένα δωράκι από τους κυρίους Baker και White. Φυσικά εννοείται ότι δεν έχει διακυτήριο μέσα. Με αυτό μου λέει κιόλας εδώ πέρα το ριγκάκι. Δωράκι για τον ατμιποιητή μου. Ανοίγω. Αφρολεξάκι. Και το υπέροχο μαύρο μπουκάλι μου ματ, εξαιρετικό, child proof καπάκι εννοείται και γυάλινο σταγονόμετρο. Αυτές είναι οι συσκευασίες. Πάμε λοιπόν να δοκιμάσουμε το 101. 101. Ξεκινάω από τα 25 βατ. Αυτή θα είναι η πρώτη μου απόπειρα, όσο μπορώ πιο χαμηλά, με τον τρίτο να δύο φυσικά, τον αγαπημένο μου. Το 101 είναι το μοναδικό υγρό από όλα αυτά που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα, που έχει και μέσα λίγο καπνικό. Στα χαμηλά βατ λοιπόν αναδεικνύεται το καπνικό του. Για πάμε. Ένα υπέροχο γλυκό καπνικό, το ωραιότερο που έχω ατμίσει στη ζωή μου και όχι μόνο εγώ, απαλό, πάρα πολύ ευχάριστο και πάμε να ανέβουμε στα 35 βατ. Να δούμε τι θα γίνει, τι γεύσεις θα πάρουμε. Έχω μεγαλύτερη παραγωγή ατμού φυσικά στα 35 βατ και αναδεικνύεται ακόμα πιο πολύ, ακόμα πιο έντονη, μειώνεται το καπνικό και αναδεικνύονται τα φρούτα που έχει μέσα το 101, τα οποία δεν είναι berries. Κάποιοι λένε ότι είναι πιο κοντά στο ροδάκινο, ίσως και στο βερίκοκο. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να έχει και λίγο φράουλα ή λίγο... δεν είμαστε πάρα πολύ βέβαιοι από αυτού. Ωστόσο αναδεικνύονται πιο πολύ τα φρούτα, ανεβαίνει η γλυκύτητα της γεύσης και η δροσιά της γεύσης. Και προχωράμε. 104. Ο παράδεισος της γυναίκας ατμίσματος. Χαμηλά βατ, έντονη γεύση μέντας, δροσιστική υπέροχη, υψηλά βατ, σοκολάτα. Το υγρό αυτό είναι μέντα σοκολάτα. Πάμε να το ατμίσουμε να σας πω πιο πολλές λεπτομέρειες. Λοιπόν. 25-26 βατ με αυτή τη στιγμή, μέντα με επίγευση σοκολάτας. Πολύ ωραία μέντα, σαν τα after eight τα σοκολατάκια αν τα θυμάστε. Όταν όμως ανεβαίνω, ένας παράδεισος σοκολάτας πλημμυρίζει το στόμα μου. 6 σοκολάτες έχει μέσα αυτό το υγρό. 6 διαφορετικά αρώματα σοκολάτας. Όσο ανεβαίνω θερμοκρασία, μειώνεται η μέντα και αναδεικνύεται μια σοκολάτα που δεν μπορώ να σας την περιγράψω. Σαν να πίνετε ζεστό κακάο, δηλαδή παράδεισος. 6. Δεν ξέρω αν είναι υγρό για όλη τη μέρα. Μπορεί να σας κουράσει, είναι πάρα πολύ έντονη η παρουσία του και η γεύση του. Ωστόσο, πραγματικά είναι ένα καταπληκτικό υγρό. Καταπληκτικό υγρό. Γρεναδίνη, ρόδι, κόκκινα βατόμουρα και μύρτιλα. Αυτό είναι το 105 μας. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Είμαστε 25 βατ, έντονο βατόμουρο. Όσοι είστε πάνω από 30, μπορεί να θυμάστε το Dimetapp.
Το Dimetapp ήταν ένα εξαιρετικό υγρό για το βήχα που μας έδιναν οι μαμάδες μας, που όμως εμένα δεν μ' άφηναν να πίνω και πάρα πολύ, γιατί μπορεί λιγάκι να ζαλιζώσουν. Το ωραιότερο σιρόπι για το βήχα ανυπομονούσαμε να ρωτήσουμε να το δοκιμάσουμε. Αυτό το Blast from the Past μου έφερε το 105 στο μυαλό. Πάρα πολύ ωραίο, γλυκό, δροσιστικό, γρεναδίνι. Πάρα πολύ ωραίο. Πάμε να το δοκιμάσουμε ευθύς αμέσως στα 35. Και λίγο παραπάνω. Όντως αλλάζει η γεύση, σαν να μειώνεται λιγάκι αυτή η ξυνήλα που έχει το ρόδι, μάλλον, και αναδεικνύονται ακόμα πιο πολύ τα ημίγλυκα βατόμουρα, που είναι ακόμα πιο πολύ Dimetapp και μου αρέσει ακόμα περισσότερο. Εξαιρετικό σε υψηλά βάτ αυτό. Σε χαμηλά, να σας πω την αλήθεια, δεν με ενθουσίασε. Σε αντίθεση με το 101, που σε χαμηλά βάτ νομίζω μου αρέσει πιο πολύ από όταν ανεβαίνω. Για να δοκιμάσω άλλη μία. Γλυκό Dimetapp. Τέλειο! Και αυτό μπορεί να μην είναι για όλη τη μέρα. Και αυτό μπορεί λιγάκι να σας κουράσει. Σε σχέση με το 101 φυσικά. Μπορεί να σας κουράσει λίγο για όλη τη μέρα. Ωστόσο είναι πάρα πολύ μοναδικό. Πάρα πολύ μοναδικό. Εξαιρετικό συνδυασμό. Εγώ σας παρακολουθείτε τα βιντεάκια μας. Θα ξέρετε ότι τα berries δεν είναι τα αγαπημένα μου. Εξαιρετικό συνδυασμό berries όμως. Και πάμε στο 107. Κόκκινο σταφύλι και λεμόνι μου λέει το 107. Για να δούμε στα χαμηλά βατ τι αναδεικνύεται από τα δύο. Σε αυτό το υγρό μάλλον συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Στα χαμηλά βατ η γεύση του είναι πιο mild, πιο μαλακή, πιο ήπια, σαφώς για όλη μέρα, πιο ουδέτερη. Όχι πολύ γλυκιά. Θα έλεγα δεν είναι καθόλου γλυκιά. Είναι μια πολύ ωραία γεύση, απαλή, σταφυλό. Εγώ θα τολμούσα να πω ότι έχει και λίγο μήλο μέσα αυτό το υγρό, το 107. Δεν το γράφει το site. Νομίζω όμως ότι έχει μέσα και λίγο μήλο. Όταν ανεβαίνω, ανεβαίνει και η οξύτητά του και γίνεται πιο ενδιαφέρον. Είναι λεμόνι. Όταν ανεβαίνεις, μένει αυτή η υπόγευση. Η ουδέτερη, η μαλακή, η ευχάριστη, η για όλη τη μέρα. Αναδεικνύεται όμως μια πάρα πολύ ευχάριστη οξύτητα. Σαν να παίρνεις στο τέλος μια υπόγευση λεμονιού. Δεν σας το λέω έτσι τώρα αυτό, δεν είναι marketing. Τα αρώματα αυτά είναι πάρα πολύ special και εξαιρετικά ιδιαίτερα. Πρέπει να τα δοκιμάσετε πραγματικά. Πρέπει να τα δοκιμάσετε μόνοι σας για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε ότι οι γεύσεις αλλάζουν όσο ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Τελευταίο, 113. Η περιγραφή του 113 μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και αστεία. Ένας λαβύρινθος από αρωματικά μούρα προκαλεί τις αισθήσεις σας. Σε χαμηλές θερμοκρασίες, φράουλα και blackberry. Σε υψηλές θερμοκρασίες, κρέμα και βατόμουρα. Για πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε στα 25 βατ. Καταλαβαίνω την κρέμα, δεν είναι το πρώτο πράγμα που μου έρχεται όμως στο στόμα, δεν είναι η πρώτη γεύση που αντιλαμβάνομαι και εν τέλει όντως επικρατεί η οξύτητα της φράουλας. Δεν ξέρω πώς ακριβώς μπορούμε να την περιγράψουμε, είναι μια εντελώς διαφορετική οξύτητα από αυτή του λεμονιού. Είναι μια γλυκιά θα έλεγα οξύτητα, ωστόσο είναι εξαιρετική και πάμε να ανέβουμε στα 35 βατ. Να δούμε τι θα γίνει. Όντως, η γεύση μαλακώνει, γίνεται πιο γλυκιά, γίνεται πιο ήπια, γίνεται πιο απαλή. Καταλαβαίνω σαφέστατα πια την κρέμα που στα χαμηλότερα βατ υπονοούνταν, τώρα είναι πολύ πιο σαφής. Δεν έχω λόγια, πραγματικά δεν έχω λόγια για αυτή τη υγρά. Βλέπετε τον ατμό, απίθανη αίσθηση στο λαιμό όλα τους και γεύσεις μοναδικές. Μοναδικές, δεν βαριέμαι να το λέω. Πάμε ωστόσο, πρέπει να τα βαθμολογήσουμε. Με το γνωστό μας πια συνεφίλ τρόπο, θα βαθμολογήσουμε τα υγρά μας με μπουκαλάκια. Σαν να λέμε με αστεράκια κινηματογραφικά. Το 107 λοιπόν. Παίρνει 3 αστεράκια. 113. Berries and cream και όλος αυτός ο λαβύρινθος γεύσεων που αλλάζει και μεταβάλλεται και μία είναι έτσι, μία είναι αλλιώς. Άλλα 3 αστεράκια. 105. Φρούτα, δροσιστικά ρόδια και δεν συμμαζεύεται. Άλλα 3 αστεράκια. 104. Μέντα σοκολάτα, παράδεισος. 4 αστεράκια. Και... ταραραν, ταραραν, ταραραν. 101. Ο στάρ της αποψινής Alter Ego Academy εκπομπής μας.
5 αστεράκια. Συγχαρητήρια 101. Χάρηκα πάρα πολύ που σας ξαναείδα. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στη σελίδα μας. Μην ξεχνάτε να κάνετε like στο βίντεο μας, αν σας άρεσε φυσικά. Και μην ξεχνάτε να μας γράφετε και τα comments σας από κάτω, να μας δίνετε ένα feedback, να μας λέτε και εσάς ποιο σας άρεσε πιο πολύ. Να ξέρουμε κι εμείς ότι δεν μιλάμε στον τοίχο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας δούμε πάρα πολύ σύντομα.